Με τη χάρη του Κυρίου μας, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 486. Σελίδα 486. Είναι από το βιβλίο Ιώβ, κεφάλαιον δεύτερο. 486 σελίδα, το βιβλίο του Ιώβ, δεύτερο κεφάλαιο. Το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιον 2. «Ημέρα δέτινα ήλθον οι του Θεού, δια να παρασταθώσει ενώπιον του Κυρίου, και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς, δια να παρασταθεί ενώπιον του Κυρίου. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και περιπατήσασεν αυτή πάρημη. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανάν, έβαλες στο νου σου επί τον δούλο μου Ιώβ ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού, και έτι κρατεί την ακεραιότητα αυτού, αν και με παρόξινας κατά αυτού, δια να εξολοθρεύσω αυτόν άνευ αιτίας. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, δέρμα υπέρ δέρματος, και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Πλην τώρα, έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον τα οστά αυτού και τη σάρκα αυτού δια να είδεις, εάν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπον. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, ιδού αυτός εις την χείρα σου, μόνο τη ζωήν αυτού φύλαξον. Τότε ξύλθεν ο Σατανάς απέμπροσθεν του Κυρίου και επάταξε τον Ιώβ με έλκος κακών, από του ίχνους των ποδών αυτού έως της κορυφής αυτού. Και έλαβεν εις αυτόν όστρακον δια να ξύειται με αυτό και εκάθητο εν μέσω του σποδού. Τότε είπε προς αυτόν η γυνή αυτού, έτι κρατείς την ακεραιότητά σου, βλασφήμισον τον Θεόν και απόθανε. Ο δε είπε προς αυτήν, ελάλησας ως λαλή μία εκ των αφρόνων γυναικών. Τα αγαθά μόνο θέλω με δεχθεί εκ του Θεού και τα κακά δεν θέλω με δεχθεί. Εν πάση τούτης δεν ημάρτησεν ο Ιώβ με τα χείλη αυτού. Ακούσαντες δε οι τρεις φίλοι του Ιώβ πάντα ταύτα τα κακά επελθόντα επ' αυτών, ήλθεν έκαστος εκ του τόπου αυτού, Ελιφάς ο Θεμανίτης και Βιλδάδος αυχήτης και Σοφάρον αμαθήτης, διότι είχον συμφωνήσει να έλθω συνομού, δια να συλληπιθώ συν αυτόν και να παρηγορήσω συν αυτόν. Και όταν σήκωσαν τους οφθαλμούς αυτών μακρόθεν και δεν εγνώρισαν αυτόν, ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαυσαν και διέσχισαν έκαστος το ημάτιον αυτού και έριψαν χώμα επί της κεφαλάς αυτών προς τον ουρανό και εκάφησαν με ταυτού κατά γης 7 ημέρας και 7 νύκτας και ουδείς ελάλησε λόγον προς αυτόν, διότι έβλεπον ότι ο πόνος αυτού ή το μέγα σφόδρα. Αμήν. Ο άνθρωπος του Κυρίου ο Ιώβ, αδελφοί. Άνθρωπος άμεμπτος, ακέραιος, ευλογημένος, ο ίδιος ο Θεός με το στόμα του είπε, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου, επί το δούλο μου, δεν λέει επί τον Ιώβ, επί τον δούλο μου τον Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεό και απεχόμενος από κακού. Θα λέγαμε ένας τέλειος δούλος Θεού. Δεν υπάρχει μομφή εναντίον του. Η καρδιά του είναι ευθεία ενώπιον του Κυρίου. Όταν βλέπει κακό, απέχει. Κι όμως, αδελφοί, βλέπουμε και είναι τρομερό ότι ο Σατανάς αυτούς βάζει στο μάτι. Αυτούς τους τέλειους ανθρώπους ο Σατανάς τους βάζει στο μάτι. Γιατί δεν μπορεί να τους βλέπει, δεν τους αντέχει. Και θέλει να κάνει τα πάντα έτσι ώστε να τους βγάλει από τον αγιασμό, την ακεραιότητα, την καθαρότητα, την ευθεία καρδιά, το να είναι άμεμπτη, να τους βγάλει από αυτή την κατάσταση και να τους κάνει να βλασφημίσουν το Θεό. Βεβαίως,
Και βεβαίως και σήμερα πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, αδερφοί, εναντίον αυτών των ανθρώπων ο Σατανάς δεν έχει καμία εξουσία. Δεν μπορεί ούτε να τους αγγίξει. Γιατί ο Θεός είναι η απόλυτη προστασία τους. Και ο Σατανάς το ξέρει και ο Θεός το ξέρει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από το προηγούμενο κεφάλαιο τι έχει προηγηθεί στη ζωή του Ιώβ, που ενώ ήταν πλούσιος φόδρα, με ζώα πολλά, περιουσία μεγάλη, ευλογημένη και μεγάλη οικογένεια, δεν του έμεινε τίποτα. Μόνο η γυναίκα του. Και θα δούμε γιατί έμεινε η γυναίκα του. Τίποτα δεν του έμεινε. Και ενώ κοιτάει απορούμενος δεξιά και αριστερά, μάλιστα λέει σε ένα εδάφιο παρακάτω, επειδή εκείνο το οποίο εφοβούμην συνέβη σε μέ. Φοβόταν μην τυχόν και κάνει κάτι και λυπήσει τον Κύριο και χάσει την παρουσία του Θεού. Δεν φοβόταν μην χάσει την περιουσία του. Ξέρε πάρα πολύ καλά ο Ιώβ ότι τίποτα δεν είναι δικό του. Αλλά φοβεί το μήπως και τυχόν λυπήσει τον Κύριο. Και αδελφοί μου, ενώ είναι χαμένος και κοιτάζει δεξιά-αριστερά και ψάχνει να βρει τι συνέβη, δεν έχει βλασφημίσει τον Κύριο. Η ζωή του είναι ακόμα ενώπιον του Κυρίου είναι ευάρεστη. Και ποιος θα μπορούσε να έχει ευάρεστη ζωή ενώπιον του Κυρίου μετά από όλα αυτά τα κακά? Καθώς το διάβαζα σήμερα το πρωί, λέω, Κύριε, πώς θα ήμουν εγώ αν μου συνέβαινε άραγε κάτι τέτοιο? Να τα χάνεις όλα. Όλα. Τα πάντα. Δεν βλασφημίσει τον Κύριο. Κράτησε την ακεραιότητά του. Αποδείχτηκε η αγάπη του Ιώβ προς τον Θεό. Και ο Σατανάς όμως δεν σταματάει εκεί. Και εκ δευτέρου παίρνει την άδεια από τον Πατέρα Θεό, λέγοντας δέρμα υπέρ δέρματος. Τα πάντα θα δώσει ο άνθρωπος υπέρ της ζωής αυτού. Θέλοντας να πει ότι για κάτσε να του πάρω και την υγεία του, για κάτσε να του πάρω τη ζωή του να δούμε, θα συνεχίσει να είναι όπως είναι. Και ο Θεός επιτρέπει και πάλι. Και του λέει, ιδού στα χέρια σου είναι. Μόνο τη ζωή του διαφύλαξον. Και ο Σατανάς, αδελφοί, έβαλε χείρας και στην υγεία του και έπεσε στο κρεβάτι ο Ιώβ με ανίατη ασθένεια. Το δέρμα του σάπιζε και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ξυνότανε με ένα κεραμίδι γεμάτος πληγές. Και ενώ είναι σε αυτή την κατάσταση, θα λέγαμε όχι στην κατάσταση, σε αυτή την κατάδια θα λέγαμε, ποιος? Ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος του Θεού που άμα διαβάσουμε περαιτέρω στο βιβλίο του Ιώβ θα δούμε τι λέγανε για αυτόν οι άνθρωποι. Στεκόσου να λέει στις πλατείες και όλοι σε τιμούσανε. Πέρναγες και όλοι σηκωνόντουσαν. Είχες λόγο παρηγοριάς για όλους, λόγο ελέγχου για όλους. Μπορούσες να νουφετήσεις τους πάντες. Είχες σοφία περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο. Κι όμως εσύ τώρα βρίσκεσαι στην ίδια κατάσταση που ήταν και οι άλλοι άνθρωποι πριν από σένα. Και σε αυτή την κατάσταση, αδελφοί, εν πάση τούτης, ο Ιώβ δεν ευλασφήμισε τον Θεό. Η γυναίκα του όμως, ενώ τον βλέπει σε αυτή την κατάδια, τον κοιτάει, θα λέγαμε, με ένα βλέμμα, ξέρετε, αυτά τα βλέμματα που είναι της αποδοκιμασίας, που
της κακομοιριάς, σαν τον λυπάται και του λέει, ακόμα του λέει, κρατάς την ακεραιότητά σου. Βλασφήμισε το Θεό και απόθανε. Και ο Ιώβ βεβαίως, αδελφοί, απάντησε σαν άνθρωπος του Θεού. Ελάλησες, της λέει, σαν μία των αφρόνων γυναικών. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Κύριο, όχι τα κακά. Δέστε, αδελφοί, τι καρδιά έχει ο Ιώβ. Μία καρδιά γεμάτη με φόβο Θεού. Γι' αυτό ήταν σοφός. Γιατί η καρδιά του ήταν γεμάτη με το φόβο του Κυρίου, μην τυχόν και λυπήσει τον Κύριο ακόμα και σε αυτή την κατάσταση. Που θα έλεγε κανείς, και να λυπήσει τον Κύριο τι έγινε, χειρότερα θα πάω, του πολύ πολύ να πεθάνω. Ό,τι ακριβώς είπε και η γυναίκα του. Αλλά ουδέποτε δεν πέρασε από το μυαλό του Ιώβ να βλασφημίσει τον Κύριο. Κι όμως, αδελφοί, και αυτό είναι το μήνυμα του Κυρίου για όλους μας σήμερα. Πολλές φορές, αδελφοί μου, θα συμβούνε ή μπορεί και να έχουν συμβεί, αλλά επειδή ακόμα έχουμε μπροστά μας πορεία, όσο επιτρέψει ο Κύριος, στον κάθε έναν από εμάς, και κανείς δεν γλιτώνει από αυτό, όλοι θα περάσουμε από δοκιμασίες και από θλίψεις. Ακόμα και όταν έχουμε την παρησία που θα μπορούσε να έχει ο Ιώβ, που ήταν άνθρωπος άμεμπτος, ευθύς, ακέραιος, δεν σημαίνει ότι θα περάσω κάτι επειδή αμάρτησα. Δεν σημαίνει ότι περνάω μία δυσκολία επειδή είμαι αμαρτωλός. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός με τιμωρεί. Ο Θεός δεν τιμωρεί κανέναν, αδελφοί. Ο Θεός είναι απείραστος κακών. Τιμωρεί μόνο την αμαρτία, αλλά και όταν ο άνθρωπος μετανοεί και αυτή τη συγχωρεί. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου, αδελφέ μου και αδελφή μου, όταν είσαι σε αγιασμό και σε καθαρότητα, είναι για τη δόξα του Κυρίου. Όμως ο Ιώβ ακόμα αυτό δεν μπορεί να το δει. Και κανείς δεν μπορεί να το δει. Γιατί ο άνθρωπος, αδελφοί μου, έχει μία όραση που είναι περιορισμένη, είναι μέχρι τον επόμενο τοίχο. Μπορώ να δω πίσω από τον τοίχο, δεν μπορώ. Και η ασθένεια του Ιώβ αυτή τη στιγμή για τον ίδιο είναι ένας τοίχος. Πίσω από αυτή την ασθένεια δεν βλέπει. Όμως ο Κύριος βλέπει πέρα από την ασθένεια και γι' αυτό, αν θυμάστε, είπε στον Πέτρο ο Ιησούς, εγώ του λέει, Πέτρο, κάνω έργο το οποίο εσύ δεν μπορείς να δεις σήμερα. Θα δεις όμως μετά ταύτα. Και εργάζομαι έργο στη ζωή σου, Ιώβ. Και εργάζομαι έργο στη ζωή σου, παιδί του Θεού, το οποίο εσύ τώρα δεν βλέπεις. Το μόνο που βλέπεις τώρα είναι η δοκιμασία σου. Είναι η δυσκολία σου. Είναι αυτό που περνάς. Αλλά μάθε σήμερα το πρωινό, λέγει Κύριος ο Θεός, ότι εγώ εργάζομαι έργο μέγα στη ζωή σου, το οποίο εσύ δεν εννοείς, δεν δύνασαι να καταλάβεις. Θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα, λέγει Κύριος. Αδελφοί, το έργο του Κυρίου εργάζεται. Η θέση μου ποια είναι ενώπιον του Θεού. Εάν σήμερα είμαι θλιμμένος για αυτά που μου συμβαίνουν, σήμερα ο Κύριος έρχεται να σηκώσει τη θλίψη και να σου δώσει χαρά. Γιατί εγώ εργάζομαι έργο το οποίο εσύ δεν βλέπεις σήμερα. Θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα και θα δοξάσεις το όνομα του Κυρίου. Αυτό λέγει ο Κύριος, αδελφοί, σήμερα το πρωινό. Αυτό λέγει ο Κύριος σήμερα το πρωί. Όποιος πιστεύσει θα απολαύσει. Και αδελφοί, μας συμφέρει να το πιστέψουμε. Και αν δυσκολευόμαστε,
Κύριε, αύξησον εις ημάς την πίστη. Αύξησον εις ημάς την πίστη, Κύριε. Γιατί δεν είμαστε πλήρης πίστεως, είμαστε αδύναμοι, Κύριέ μου. Αύξησον εις ημάς την πίστη. Ο Ιώβ, μέσα στην ταλαιπωρία του, θα λέγαμε, τι καλό που είναι ο άνθρωπος να έχει φίλους. Είχε τρεις φίλους, τον Ελιφάς, τον Βιλδάβ και τον Σοφάρ, οι οποίοι αποφάσισαν να πάνε να τον παρηγορήσουν. Όμως όταν τον αντίκρισαν, δεν τον αναγνώρισαν, έσχισαν τα ρούχα τους και έκλαψαν. Και 7 ημέρες ήταν μαζί τους σιωπηλοί. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν το στόμα τους. Γιατί ο άνθρωπος, αδελφοί, εάν δεν έχει δύναμη από το Πνεύματος του Αγίου, δεν δύναται να παρηγορήσει κανέναν. 7 ημέρες οι αγαπημένοι του φίλοι ήταν δίπλα του και δεν μπορούσαν να ανοίξουν το στόμα τους. Γιατί πώς μπορεί ο άνθρωπος να παρηγορήσει, αδελφοί, εάν δεν έχει γνωρίσει τους ικτυρμούς του Κυρίου, αν δεν έχει γνωρίσει την καρδιά του Θεού, αν δεν έχει γνωρίσει το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, αν δεν έχει γνωρίσει την αγάπη, το μέγεθος, αυτό το ανεξιχνίαστο και το ατελείωτο μέγεθος της αγάπης του Θεού, κανείς δεν μπορεί να παρηγορήσει κανέναν. Και ξέρετε τελικά ποια κατάντησε να είναι η παρηγοριά? Για σκέψου, Ιώβ, τι έκανες. Έλα, πες μας τώρα που αμάρτησες. Κάπου έχεις αμαρτήσει, δεν μπορεί. Και μάλιστα του λέει, εσύ νουθέτησας, λέει, πολλούς και χείρας αδυνάτους ενίσχυσας. Οι λόγοι σου, λέει, υπεστήριξαν τους κλονιζομένους και γόνατα κάμπτον τα δυνάμωσας. Τώρα που ήλθες εσένα τούτο και βαριθυμείς, σε αγγίζει και ταράτεσαι. Ακούστε παρηγοριά, αδελφοί. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρηγορήσει, αδελφιά μου. Αλλά όμως, ο λόγος του Κυρίου είναι η μόνη παρηγοριά. Εγώ εργάζομαι έργο για σένα, παιδί μου, το οποίο εσύ δεν γνωρίζεις. Θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα. Ποιος άνθρωπος μπορεί να το πει αυτό, αδελφοί? Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Ποιος μπορούσε να πει στον Ιώβ ότι μετά το τέλος της δοκιμασίας, πρώτα απ' όλα ποιος μπορούσε να του πει ότι έρχεται τέλος της δοκιμασίας σου, Ιώβ? Ο Ιώβ θα νόμιζε ότι το τέλος της δοκιμασίας είναι ο θάνατος. Μέσα σε αυτήν την άσχημη ασθένεια που έχει πέσει. Όμως, ο Κύριος είπε και ευλόγησε ο Κύριος τα τελευταία του Ιώβ περισσότερα παρά τα πρώτα. Και του χάρισε, να μην τα σας διαβάσω, πολύ περισσότερα από όσα είχε. Του χάρισε παιδιά, του χάρισε τις ωραιότερες θυγατέρες της περιοχής, τις πρίκησε τις θυγατέρες του και μετά από όλα αυτά, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Ιώβ έζησε ακόμα 140 χρόνια. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός, αδελφοί. Και δοκιμάζει τον άνθρωπό του. Ξέρετε γιατί? Τον θέλει να τον βγάλει μέσα από το χωνευτήρι χρυσό, δοκιμασμένο, διαπυρός. Το χρυσάφι δεν μπορεί να το δοκιμάσει αλλιώς, κάπως διαφορετικά. Όταν βγαίνει το χρυσάφι, το έχετε δει ποτέ πως βγαίνει από την εξόρυξη? Μια φορά μου δείξανε. Μου δείξανε πως είναι η σκόνη του χρυσού. Ένα πράγμα άσχημο που άμα το έβλεπες στο δρόμο το πέταγες, δεν έχει αξία. Και όμως αυτό όταν το κάψεις, το κάψεις, το κάψεις, το λιώσεις, γίνει υγρό, είναι ένα πανέμορφο πράγμα. Χρυσίο δεδοκιμασμένο διαπυρός. Και όλον, αδελφοί, η ζωή, το έργο, θα έρθει η στιγμή που θα το περάσει η φωτιά. Και εκεί θα φανερωθεί πώς έχτισε ο καθένας, τι υλικά χρησιμοποίησε. Χόρτα, ξύλα, καλάμι, το λέει πάρα πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος. Πώς οικοδόμησε ο καθένας. Και βλέπετε εδώ πέρασε η φωτιά από τον Ιώβ. Όχι φωτιά, ήταν πυρηνή λέλαπα. Δεν του άφησε τίποτα όρθιο. Ο ίδιος όμως εστάθηκε γιατί τόσο καιρό οικοδομούσε με τα σωστά
υλικά που προέβλεπε ο Λόγος του Θεού. Το ίδιο, αδέλφια μου, να κάνουμε κι εμείς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θλίψεις θα έχουμε πολλές. Ίσως οι θλίψεις, αδελφοί, στη ζωή μας θα είναι περισσότερες από τις χαρές μας. Όμως, αδέλφια μου, αυτό δεν μας κάνει να κάνουμε προς τα πίσω. Αντιθέτως, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το έργο του Θεού και ότι ο Κύριος θα μας φανερώσει με τα ταύτα ένα έργο Άγιο, αυτό μας δίνει περισσότερη χαρά και κουράγιο να προχωρήσουμε μπροστά. Να προχωρήσουμε κι άλλο. Θυμάμαι, αδελφοί, όταν ήμουν 16 χρονών που πήρα την απόφαση να ακολουθήσω τον Κύριο σταθερά, λέω: Κύριε, όπως και να είμαι, ακόμα και σέρνοντας, θέλω να είμαι στην παρουσία σου. Ακόμα και σέρνοντας, θέλω να βρίσκομαι στον οίκο σου. Δεν θέλω να σε χάσω ποτέ. Και αυτό, αδελφοί, δεν το κάνει άνθρωπος. Δεν ήταν η καλή απόφαση που πήρα. Η αγάπη του Θεού μας προτρέπει να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις στη ζωή μας. Θλίψεις από τότε, από τα 16 μου, πολλές. Δόξα στον Κύριο όμως, αδελφοί. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ήρθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο της στις καρδιές μας. Να ψάλουμε έναν ύμνο.